Αυτό το καιρό, κυρίες και κύριοι, οι περισσότεροι μένουμε στο σπίτι, εκτός από αυτούς που εργάζονται. Όλοι οι υπόλοιποι κανονικά θα πρέπει να μένουν όλη την ημέρα στο σπίτι. Εμείς απόψε έχουμε κοντά μας τον Κωνσταντίνο Τζαντίλ, είναι γνωστός σεφ, ιδιοκτήτης του εστιατορίου Τριάδα. Και πάμε να δούμε λοιπόν πώς περνάει αυτές τις ημέρες της καραντίνας. Κωνσταντίνε, καλησπέρα. Καλησπέρα, Βέλη, τι κάνεις? Καλά είμαι και εσύ είσαι καλά, παρότι παραμένεις στο σπίτι. Αυτό είναι μια μεγάλη αλλαγή στη δική σου καθημερινότητα. Ήσουν πολύ δραστήριος επαγγελματικά. Είχες και πολλά χόμπι, θα το πούμε και αυτό στη συνέχεια. Αλλά τις περισσότερες ώρες της ημέρας τις περνούσες στο εστιατόριο. Τώρα κάνεις αναγκαστικά διακοπές. Αναγκαστικά διακοπές. Κοίτα, υπάρχουν πράγματα που μπορούμε να κάνουμε. Όπως είπες πριν, είμαι αρκετά δραστήριος. Και ακόμα είμαι, θεωρώ. Κλασικά στέλνω και εγώ τα μηνύματά μου, αυτά που πρέπει για να μπορώ να βγω, ξέρεις, έξω να τρέξω λίγο ή να πάω το σκυλί μια βόλτα, όπως κάνουμε συνήθως όλοι τώρα αυτό το καιρό. Ναι. Κοίτα, θεωρώ πως θα περάσει, είναι κάτι δύσκολο και πρωτόγνωρο για όλους, θεωρώ. Θέλει προσπάθεια από όλους, αναγκαστικά. Θέλει προσπάθεια, γιατί πέρα του γεγονότος ότι έχουμε περιοριστεί στα σπίτια μας, επηρεάζει πολύ και την ψυχολογία. Ειδικά αν έχει μάθει κάποιος να εργάζεται αρκετές ώρες την ημέρα, ακόμη και αυτή η αναγκαστική ξεκούραση από ένα σημείο και μετά, νομίζω ότι αρχίζει και ζορίζει λίγο τα πράγματα. Προσωπικά για μένα θα σου μιλήσω. Εντάξει, έχω ξεκινήσει λίγο και ζορίζομαι, γιατί ναι, είναι ρουτίνα όλο αυτό κάθε μέρα. Ξέρεις, να ξυπνάς το πρωί, θα φας το πρωινό, θα στείλεις ένα μήνυμα, θα πας για τρέξιμο, θα ξαναγυρίσει σπίτι, θα μαγειρέψει, θα ξαπλώσει λίγο το μεσημέρι, θα σηκωθεί, θα ξαναφάς, θα ξαναγυμνηθεί. Δηλαδή, όλο αυτό λίγο έχει κουράσει και νομίζω πως ακόμα είναι πάρα πολύ νωρίς. Και είναι και νωρίς. Και είναι και νωρίς και θεωρώ πως θα μας πάρει πολύ καιρό ακόμα. Εγώ με το εστιατόριο εννοείται πως δεν θα ξανανοίξω πια. Γιατί εγώ, όπως ξέρετε, είναι χειμερινό το μαγαζί. Έτσι. Και αναγκαστικά τέλος Μαΐου με αρχές Ιουνίου έκλεινα. Ναι. Και τώρα φαντάζομαι ότι με έχει πιάσει από τώρα αυτό το πράγμα και αυτούς τους 2-3 μήνες που υπάρχει αυτό το πρόβλημα έχω ζωστεί αρκετά. Υπάρχει πρόβλημα στο μαγαζί. Είναι πρόβλημα αυτό και βέβαια είναι και πρόβλημα, γιατί δεν είναι διακοπές με την έννοια ότι μπορούμε να πάμε και που θέλουμε, να κάνουμε και ό,τι θέλουμε. Όλα αυτά γύρω μας είναι λίγο πιεστικά. Φαντάζομαι ότι δεν νιώθεις έτσι και τα καλοκαίρια που δεν εργάζεσαι, όσα δεν εργάζεσαι. Εντάξει, τα καλοκαίρια για όλες είναι τώρα πιο εύκολα. Είναι πολύ διαφορετικά. Είναι πολύ διαφορετικά. Είναι πολύ διαφορετικά. Πάμε κάπου, πάμε για ένα μπάνιο, πάμε σε άλλες, περνάει η μέρα. Παρ' όλα αυτά, βρίσκεις τρόπους και στο σπίτι να περάσεις δημιουργικά. Μου είπες ότι μαγειρεύεις, έτσι. Να το και η μαγειρική, ναι, δεν φεύγει ποτέ. Ναι. Στο σπίτι προσπαθώ, ξέρεις, κάνω μία φορά τη βδομάδα ένα live. Ναι. Φτιάχνουμε μία συνταγή, ξέρεις, αφήνουμε τον κόσμο να ψηφίσει τι θέλει να μαγειρέψει. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Αυτό είναι ένα οποιοδήποτε φαγητό. Είναι ένας τρόπος, ξέρεις, να επικοινωνώ και εγώ λίγο, ξέρεις, και να έχω και μια δραστηριότητα πάνω σε αυτό που κάνω, να ασχολούμαι, ξέρεις, μην ξεχαστώ. Ναι, καλά, αυτό δεν πρόκειται να το ξεχάσεις. Δηλαδή, σου στέλνουν οι φίλοι, κάνεις μια ερώτηση το τι θα θέλατε να δείτε και μετά εκτελείς μια συνταγή. Ναι, βάζω στο, ξέρεις, μια ψηφοφορία στο Instagram, ναι, που γνωρίζει πώς είναι το σύστημα, ναι, και γράφω 3-4 φαγητά και ψηφίζει, ξέρεις, βλέπω τα ποσοστά μετά ποιο φαγητό κερδίζει, οπότε φτιάχνω και αυτό που κερδίζει την επόμενη μέρα. Μάλιστα. Αυτό λοιπόν έχει ένα ενδιαφέρον. Με κάποιο τρόπο, έστω και ηλεκτρονικό, εξακολουθείς να μοιράζεσαι ωραίες γεύσεις με τον κόσμο, να μην χάσεις αυτή την επαφή που είναι πάνω, είναι αυτό που έχεις χτίσει, το πολύ πολύ σημαντικό. Ακριβώς, ακριβώς. Μάλιστα. Γυμναστική λοιπόν στέλνοντας τον ανάλογο κωδικό, τη βόλτα με το σκυλί στέλνοντας τον ανάλογο κωδικό και ανυπομονείς και εσύ πότε θα αρχίσουν τα μέτρα να χαλαρώνουν λίγο, να μπορέσουμε να πάρουμε πιο μεγάλες ανάσες, να γίνουμε λίγο πιο αισιόδοξοι. Ακριβώς. Να πω μόνο ότι γενικά θεωρώ πως θα υπάρχει στην οικονομία πρόβλημα. Εγώ το βλέπω επειδή έχω δικό μαγαζί, ναι, και μπορώ να σου το πω, γιατί αυτό το διάστημα εγώ που είμαι κλεισμένος τώρα 2-3 μήνες, αυτά τα 400 ευρώ που μου δίνει το κράτος δεν φτάνει π.χ. ούτε και το ενίκιο. Ούτε το ενίκιο. Ούτε το ενίκιο. Δηλαδή θα μου έρθει αυτή τη στιγμή τώρα αύριο να πληρώσω το ρεύμα. Θα μου έρθει, ξέρω εγώ, το ρεύμα, σου λέω εγώ, 500-600 ευρώ στο κατάστημα. Δηλαδή θα πρέπει να πάρω χρήματα από αυτά που έχω βάλει πιο πριν. Δηλαδή αυτό το τρίμηνο τώρα που εγώ θα δούλευα πριν κλείσω το καλοκαίρι θα ήταν, ξέρεις, θα κέρδιζα κάποια χρήματα αυτό. Βέβαια, βέβαια.
Είναι αυτά που θα σου δίνουν και τη δυνατότητα να μην δουλέψεις τους καλοκαιρινούς μήνες, να έχεις και τις υποχρεώσεις σου καλυμμένες. Ακριβώς. Και το προσωπικό εννοείται ότι 400 ευρώ τώρα που δίνει το κράτος, πού να φτάσει τώρα στο κάθε παιδί που έχει τόσα έξοδα το μήνα. Μάλιστα. Άρα θα πρέπει να υπάρξουν και μέτρα. Θα πρέπει να υπάρξει, θεωρώ, ρευστότητα. Αν δεν δώσει το κράτος χρήματα, στη Γερμανία π.χ. άκουσα, δεν ξέρω αν ισχύει, άκουσα ότι έδωσαν σε κάθε επιχείρηση, ξέρω εγώ, 5, 6, 7.000 ευρώ. Δεν ξέρω αν ισχύει, αλλά άκουσα ότι έδωσαν χρήματα στην επιχείρηση. Αν δώσει ρευστό λοιπόν, πώς θα κινηθούμε. Και κάποια μαγαζιά που άνοιξαν τώρα, είναι κάποια μαγαζιά που άνοιξαν τώρα στον πύργο Ιλίας. Δεν τα ονομάζουμε, τώρα τα γνωρίζουμε όλοι. Αυτά τα μαγαζιά τώρα έχουν κλείσει αυτούς τους μήνες. Που άνοιξαν τώρα. Δηλαδή μετά δεν γυρνάει όλο αυτό το σύστημα της οικονομίας. Γιατί όλος έχει ρίξει λεφτά στο μαγαζί, δεν έχει πάρει κάποια δάνεια. Πώς θα τα πληρώσει μετά. Δεν θα μπορέσει να χρηματοδοτήσει την επανεκκίνηση. Αυτό είναι πολύ, πολύ σημαντικό. Άρα θα πρέπει να υπάρξει ειδική μέρημνα. Κωνσταντίνε, να σε ευχαριστήσω πολύ για το χρόνο. Τίποτα, εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δημιουργικά να εξακολουθήσει να περάσει την καραντίνα, γιατί όπως και εσύ αντιλαμβάνεσαι, έχουμε καιρό μπροστά μας. Και εσύ το ίδιο. Και να συναντηθούμε δυνατοί και γεροί πια από φθινόπωρο στην Τριάδα. Ακριβώς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε καλά. Καλά και να προσέχετε. Φιλιά πολλά. Καλό βράδυ, φιλιά.